Κέρατεν κύριο πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώ ήλθατε και πάλι στην εκπομπή μας και σήμερα με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για τα γεγονότα του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου μέσα από την Αγία Γραφή και τα γραπτά των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το Αγίο και Μεγάλο Σαββάτο, την Θεόσομον Ταφήν και την Ισάδου Κάθοδον του Κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκεν. Από όλες τις ημέρες του χρόνου, οι Άγιες Τεσσαρακοστές είναι ανώτερες. Από αυτές βέβαια ξεχωρίζει η Αγία και Μεγάλη σαρακοστή Και από αυτήν η σπουδαιότερη είναι η Μεγάλη Εβδομάδα μα και από την Μεγάλη Εβδομάδα, σημαντικότερο είναι το Μεγάλο και Άγιο Σάββατο. Η Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται έτσι όχι βέβαια επειδή οι ημέρες ή οι ώρες της είναι μεγαλύτερες, αλλά επειδή τα μεγάλα και υπερφυσικά και εξαίσια έργα του σωτήρος μας συνέβησαν μέσα σε αυτήν την Αγία Εβδομάδα και μάλιστα ιδιαίτερο το Μεγάλο Σάββατο. Πραγματικά, στην πρώτη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός ολοκλήρωσε τα πάντα μέσα σε πέντε ημέρες και την έκτη ημέρα έπλασε το κυριότερο δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού και τον έπλασε ο Θεός για να είναι συμβασιλέας του στον Παράδεισο. Κατόπιν την έβδομη ημέρα ο Θεός αναπαύθηκε ύστερα από όλα τα έργα του και αγίασε την ημέρα αυτή ονομάζοντας την Σάββατο, το οποίο στα εβραϊκά σημαίνει ανάπαυση. Έτσι ακριβώς και κατά την εργασία του κόσμου αυτού ο Χριστός, αφού έκανε τα πάντα με τρόπο άριστο και όπως έπρεπε, την έκτη ημέρα την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή κατά την οποία σταυρώθηκε, τότε τη Μεγάλη Παρασκευή έπλασε ξανά τον διεφθαρμένο άνθρωπο και τον έκανε καινούριο. Δηλαδή ο Χριστός ανακαίνισε τον άνθρωπο με τον ζωηφόρο του σταυρό και τον θάνατό του και ύστερα σταμάτησε για πάντα τα έργα του επάνω στην γη και κοιμήθηκε εκείνον τον ζωηφόρο ύπνο ο οποίος ζωοποίησε και έσωσε και τη δική μας ξεπεσμένη φύση. Κατεβαίνει λοιπόν ο Λόγος του Θεού σωματικός στον τάφο. Κατεβαίνει και στον Άδη με την αμόλυντη και αγία ψυχή του, την ανθρώπινη ψυχή του, η οποία χωρίστηκε από το σώμα του με τον θάνατό του. Την αγία του ψυχή την παρέδωσε στα χέρια του πατέρα του, πεθαίνοντα, όταν είπε «Πάτερ, η σχήρα σου παρατίθυμη το πνεύμα μου», στον οποίον και προσέφερε και το αίμα του για να γίνει λύτρο για εμάς που είχε εχμαλωτήσει, για να γίνει λύτρο για εμάς που μας είχε εχμαλωτήσει η αμαρτία. Δεν κρατήθηκε όμως στον Άδη η ψυχή του Κυρίου μας, όπως η ψυχέ των άλλων Αγίων. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να γίνει κάτι τέτοιο, αφού ο Χριστός δεν συμμετείχε καθόλου, όπως εκείνες, στην κατάρα που μας κληροδότησαν οι μας ο Αδάμ και η Εύα. Ο Χριστός δηλαδή δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί ήταν θεάνθρωπος. Ούτε βέβαια ο εχθρός μας ο διάβολος πήρε εκείνο το αίμα με το οποίο εμείς εξαγοραστήκαμε παρόλο που μας κατήχε. Δεν μπορούσε να το κάνει παρά μόνο αν του το επέτρεπε ο ίδιος ο Θεός, τον οποίον εχμαλώτισε μόνο για λίγο ο διάβολος. Κατοίκησε λοιπόν στον τάφο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το σώμα, αλλά και με την θεότητά Του, η οποία ήταν άκρος ενωμένη με την σάρκα Του. Ο Χριστός δηλαδή ήταν με το ληστή στον παράδεισο, αλλά ταυτόχρονα βρισκόταν και στον Άδη με την θεωμένη ψυχή Του και συγχρόνως ήταν και μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ως απερίγραπτος πανταχού παρών Θεός παντού βρισκόταν ταυτόχρονα και η θεϊκή του φύση δεν έπασχε καθόλου, ούτε πάνω στο σταυρό, ούτε μέσα στον τάφο. Ο Χριστός έπασχε, υπέφερε ως άνθρωπος. Το σώμα του Χριστού μας όσες ώρες βρισκόταν στον τάφο, δεν έπαθε την παραμικρή διαφθορά, δηλαδή ούτε η σάρκα του διαλύθηκε, αλλά ούτε τα μέλη του αφανίστηκαν όπως όλων των άλλων νεκρών. Έτσι ο Ιωσήφ της Αρημαθέας κατεβάζει το Άγιο Σώμα του Κυρίου μας και το θάβει μέσα σε ένα καινούριο μνήμα, μέσα σε έναν κήπο. Τοποθετεί μάλιστα μπροστά στην είσοδο του μνήματος έναν υπερβολικά μεγάλο λίθο. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι πλησιάζουν το Σάββατο τον Πιλάτο και του λένε « «Κύριε, θυμηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος είπε όταν ζούσε ότι θα αναστηθεί μετά από τρεις ημέρες. Σε παρακαλούμε λοιπόν αφού έχεις την εξουσία να διατάξεις τους στρατιώτες σου να ασφαλίσουν τον τάφο, μην τυχόν και κλέψουν το σώμα τη νύχτα οι μαθητές του και ύστερα διαδώσουν ότι αναστήθηκε. Αλίμονο, κακοί συκοφάντες». Αν ήταν λαοπλάνος, τότε γιατί δίνεται τόση σημασία στα λόγια που είπε όσο ζούσε, αφού πραγματικά πέθανε, όπως πιστεύετε, τι έχετε να φοβηθείτε. Άλλωστε, πότε ο ίδιος σας είπε θα αναστηθώ. Μάλλον το συμπεράνατε μόνοι σας αυτό από το παράδειγμα του προφήτου Ιωνά που σας ανέφερε, που ο Ιωνάς ήταν μέσα στην κοιλιά του κήτους επί τρεις ημέρες και τρεις νύχτες. Αχάριστοι άνθρωποι, πιστέψατε ότι αν ασφαλιστεί ο τάφος, σίγουρα δεν θα κλαπεί το σώμα του, μα δεν καταλαβαίνετε πως ό,τι κάνετε πρόκειται να στραφεί εναντίον σας. Έτσι ο Πιλάτος έδωσε την άδειά του και αυτή με μια στρατιωτική φρουρά σφράγισαν με επιμέλεια και ασφάλισαν τον τάφο. Και αυτό έγινε κατά θεία οικονομία, ώστε οι φρουροί να είναι έμπιστοι των Ιουδαίων και το σφράγισμα του τάφου να γίνει από τα δικά τους χέρια, με τη σφραγίδα του ποντίου πιλάτου. Γιατί αν η φρουρά δεν ήταν δική τους, θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η Ανάσταση του Χριστού». Όμως τώρα πλέον ο Άδης, από τον φόβο του, στρέφεται προς τα πίσω και νιώθει ήλιγκο, γιατί αισθάνεται να βασανίζεται από μία δύναμη ασυγκρίτως ανώτερη του. Ύστερα από λίγο, επειδή κατά πια άδικα το σώμα του Χριστού, το στέρεο και ακρογωνιαίο λίθο, θα ξεράσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που εδώ και αιώνε κατέφαγε και με τους οποίους γέμισε την αχόρταγη και παμφάγω κοιλιά του. Τι τούτο σήμερον, σιγεί πολύ, διερωτάται ο Άγιος Επιφάνιος Επίσκοπος Κύπρου, μια σιωπή βασιλεύει γύρω σήμερα, οι ρήτορε την σέβονται και σταματούν τους λόγους. Ακούγεται μονάχα η φωνή του υπνογράφου που μας συμβουλεύει. Σιγησά το πάσα σάρξ βρωτεία, και στήτο με τα φόβου και τρόμου και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθο. Η γη δεν συγκλονίζεται, δεν σκίζονται οι πέτρες, παντού επικρατεί σήμερα μία γαλήνια σιωπή. Σιωπή γιατί ο βασιλιάς κοιμάται και η γη σιώπησε και ο άδης κάτω επικράνθη. Ο Χριστός χθες ήταν στον Σταυρό και σήμερα στον Τάφο. Στον Τάφο το σώμα Του και στον Άδη η ψυχή Του. Εχθές ως κατάδικος στον Σταυρό και σήμερα σαν εξουσιαστής εισβάλλει στον Άδη. Εχθές ήταν καταφρονεμένος και σήμερα τιμημένος. Εχθές υβριζόμενος και σήμερον δοξασμένος χθες εξουθανωμένος και σήμερον φοβερός. Χθες τον έβριζαν, τον έκριναν, τον καταδίκαζαν, τον ενέπεζαν, τον έδερναν, τον σταύρωσαν και τον περιγελούσαν, αλλά σήμερον τον προσκυνούν οι άνθρωποι, τον δοξάζουν οι άγγελοι, τον τρέμουν οι δαίμονες και τον υποδέχονται χαρούμενοι οι φυλακισμένοι του άδειοι ο ύπνος του Χριστού έφερε το ξύπνημα των δικαίων που βρίσκονταν βυθισμένοι στο σκοτάδι του Άδη. Τούτο το Σάββατον το υπερευλογημένον, λοιπόν, είναι οι στιγμές ανάμεσα στο βαρύ πένθος της Σταυρώσεως και στην ανέκφραστη χαρά της προσμονής της Αναστάσεως, η οποία έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Μεγάλη ημέρα λοιπόν, η ημέρα του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου. Το μέγεθος της ημέρας αυτής οφείλεται στο ότι ο Θείος Λόγος φεύγει από την γη και κατεβαίνει στον Άδη. Ο Άδης δέχεται το τραύμα και αναγνωρίζει την ήττα του. Ο θάνατος νικέται με τον θάνατο. Τέτρωτε Άδης εν την καρδία δεξάμενος τον τροθέντα λόγχη την πλευράν και εσθένει πυρή θείο δαπανόμενος. Κατήλθε λοιπόν ο Λόγος του Θεού ο Ιησούς Χριστός με την σάρκα του στον τάφο και κατέβηκε στον άδι με την άσπιλι και θεία ψυχή του. Εκεί σπάζει τις φυλακές και ελευθερώνει τις ψυχές των νεκρών και γεμίζει αυτά τα καταχθόνια με το φως της θεότητός Του. Ο Ιησούς δηλαδή το φως του αληθινό με την ταφή Του εισέρχεται στον Άδη όπου κυριαρχεί το σκότος. Πρόκειται για ένα μεγάλο μυστήριο που τελεσιουργείται πέραν από τον κόσμο των αισθήσεων και της ανθρωπίνης αντίληψης, αυτή δηλαδή η συνάντηση του Χριστού με την δύναμη του θανάτου σημαίνει νίκη. Ο Χριστός νικά τον θάνατο δια του θανάτου, επειδή τέτοιο είναι το νόημα της ταφής του Κυρίου, γι' αυτό και εγενεέ πάσε ύμνον τη ταφή σου προς Χριστέ μου. Συνομώτισαν οι εχθροί του Χριστού και τον οδήγησαν στον θάνατο, αλλά όμως και νεκρό ακόμα τον φοβούνται, γι' αυτό και στέλνουν την οπλισμένη κουστοδία για να φυλάξει τον τάφο του γιατί και νεκρός ακόμη φαινόταν επικίνδυνος. Ζήτησαν οι Εβραίοι από τον Πιλάτο στρατιώτες να φρουρίσουν τον τάφο και τον σφράγισαν μάλιστα με λίθον μέγα. Οι στρατιώτες εγκαθίστανται και ασφάλισαν τον τάφο. Μάταια όμως πίστευαν πως οι μαθητές του σχεδίαζαν την εξαφάνισή του, απατήθηκαν η φυλασσόμενοι μάταια και ψευδοί, όπως λέει και η υμνολογία. Μάτιν φυλά τη των τάφων κουστοδία, ούγαρ καθέξει τύμβος αυτοζωίαν». Ισμάτιν δηλαδή η κουστοδία φυλάτη τον τάφο, διότι ο τάφος δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν ο οποίος είναι αυτοζωία, είναι ο ίδιος δηλαδή ζωή, όπως έχει πει και ο Χριστός μας, «Εγώ ημί, η ανάσταση και η Ζωή, ο σε με εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Όπως κάτω από την γη κρύβεται ο σπόρος, κι όμως μέσα του έχει τη νέα ζωή, έτσι τάφηκε και ο Χριστός, η πηγή της ζωής. Όπως κρυβόταν μέσα στα σπλάχνα του κήτους, στα βάθη της θαλάσσης ο προφήτης Ιωνάς, κι όμως ήταν ζωντανός, συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη, στέρνη σκητό εις Έτσι και ο Χριστός παρέμεινε στον τάφο, δίχως να πάψει να είναι η πηγή της ζωής. Ο Χριστός λοιπόν είναι έξω και πέρα από τον θάνατο, γιατί είναι αυτοζωή. Η ζωή δεν περιορίζεται μέσα σε μνήμα. Χωρίς να ανοίξει ο τάφος, χωρίς να κυληθεί η ταφόπλακα, ο Χριστός βγήκε από μέσα. Η ζωή τεινάζει τους λήθους των μνημείων και αναδεικνύεται νικήτρια του θανάτου. Πέτρες που στέκεται βαριές, στα μνήματα και στις καρδιές, σας έσπασε ο Χριστός μου. Ο τάφος μετατρέπεται σε πηγή ζωής. Το πένθυμο μυρολόι γίνεται αναστάσιμο εμβατήριο χαράς. Έτσι ο Αναστάς Κύριος ζωντάνεψε τις σβησμένες ελπίδες των μαθητών του. Από κάποια διαφορετική σκοπιά βλέπει όλα τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα του Μεγάλου Σαβάτου και η κορυφαία μελωδός του Βυζαντίου η Ιωσία Κασιανή με τον εξαίσιο ύμνο της που μας τονίζει. Θεοφανία σου Χριστέ, της προσιμάς συμπαθώς Ισαΐας φως ειδών ανέσπερον, εκνικτός ορθρίσας εκράβγαζεν. Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθήσονται οι εν της μνημής, και πάντες οι εν τη γη αγαλιάσονται. Σαν είδε ο προφήτης Ισαΐας το φως το ανέσπερο της Θείας Σου εμφάνισης που από συμπάθεια μας έδειξες Χριστέ μου, νύχτα νύχτα πριν ακόμη αρχίσει να φωτίζει, σηκώθηκε και κράβγαζε. Θα αναστηθούν οι νεκροί και από τα μνήματα θα σηκωθούν και όλοι οι κάτοικοι της γης θα γεμίσουν από μεγάλη χαρά. Γι' αυτό λοιπόν και ο προφητάνακτας Δαβίδ, απευθυνόμενος προς τον Θεό, του λέγει «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνεση».